εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας. Μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Στέλλα για ακόμη μία φορά πληγώνεται και βυθίζεται στη θλίψη. Από τη μία ο θάνατος του Αγγέλου την συνθλίβει, και από την άλλη η απόρριψη του Αστέρι για ακόμη μία φορά της ραγίζει την καρδιά. Ο Γράσιμος ήρθε ξαφνικά στη ζωή της δικηγόρου, αλλά έφυγε εκ νέου ρίχνοντας πίσω του μαύρη πέτρα. Η Στέλλα έχει υπάρξει άτυχη στο κομμάτι της αγάπης, και συνεχώς τα κοντινά της πρόσωπα την απογοητεύουν. Αυτή η μοίρα θα ακολουθήσει την Στέλλα και στο δεύτερο κύκλο του σασμού, με τη δικηγόρο να πληγώνεται κάθε μέρα διαρκώς. Μπορεί η Στέλλα να προχώρησε στη ζωή της, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τον Αστέρι. Έτσι θα κάνει τα πάντα για να τον κάνει δικό της, και τότε όλα ανατρέπονται. Η δεύτερη σεζόν φέρνει ανατροπές και η σύλληψη του Μαθίου αλλάζει τις ισορροπίες. Η Στέλλα ως δικηγόρος, αναλαμβάνει δράση για να τον αθωώσει και έρχεται όλο ένα και πιο κοντά με τους σταματάκηδες, και συγκεκριμένα με τον Αστέρι. Η Στέλλα στέκεται βράχος δίπλα στον πρώην αραβωνιαστικό της, και ξαφνικά όλα τα συναισθήματα ξυπνούν μέσα της. Ελπίδες γεννιούνται ότι ίσως υπάρχει μέλλον ανάμεσα στους δύο. Αθελά της αρχίζει να τον προσεγγίζει ξανά ερωτικά. Ένα περίεργο παιχνίδι ξεκινά, με τον Αστέρι να ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντί της, μέσα από την απόμακρη στάση του. Η Στέλλα κάνει τα πάντα για να κερδίσει τον Αστέρι, ελπίζει πως ο Αστέρις θα της δώσει και πάλι μία ευκαιρία. Εκείνο που αγνοεί όμως, είναι ότι ο Σταματάκης είναι ακόμη ερωτευμένος με την Αργύρο. Οι κρυφές συναντήσεις τους ξεκινούν και ο μεγάλος τους έρωτας ζωντανεύει. Η Στέλλα αναμένεται να πληγωθεί για άλλη μια φορά από την ίδια ιστορία. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.